Να βάλει μια φουστίτσα, ένα φορεματάκι κάτι φοράει συνεχώς. Που τις πάνε τρελά εντωμεταξύ. Αλλά οκ. Okay. Ζάπη. Κυρία Βλουτή. Τι κάνει αυτή η ψυχή. Η κυρία Βλουτή δεν έχει περίεργο. Γιατί δεν έχετε απομονώσει και βλέπουμε πάλι τον κύριο Πιπίλα. Είστε φίλοι του Πιπίλα. Μήπως δεν έχει ποτέ κοντινό η κυρία Βλουτή. Εδώ θα μπορούσαμε να κάνουμε ένα φλούο τώρα. Τι δεν φοράει. Μπορείς. Δηλαδή. Φοράει. Όχι, δηλαδή φοράει. Μισό λεπτό. Δηλαδή με τζιν. Τα μαλλιά είναι σε ήπια κατάσταση. Το μποτάκι είναι ωραίο το χρώμα, μου αρέσει. Το έχει ταιριάξει ωραία με το λαδί. Το τζιν δεν ξέρω πώς θα είναι να σηκωθεί όρθια. Το αλλά... τζιν θεωρώ ότι είναι ένα λαθάκι το τζιν. Το τζιν νομίζω παίρνετε μια ιδέα έτσι όπως κάθεται. Δηλαδή έχει ένα ξέβαμα εδώ, λίγο πιο πάνω. Έχει δεν είναι πολύ ωραίο. Απλά δεν τη βλέπουμε συχνά και την αγαπώ. Ναι. Είναι υποψήφια. Έχει μια εξαιρετική μπάσα φωνή και έχει μια ευκολία στο κλάμα και καθώς να μιλάει να κλαίει. Γιατί στη Λάμψη τραβούσε πολλά η Τάνια τότε. Μου έχει κρατήσει πολύ στροφιά. Η Τάνια ποια ήταν? Η Τάνια ήταν η κόρη του Γιάνγκου. Ναι. Όλη η οικογένεια. Σ' αγαπώ, μωρέ Γιάννη. Είναι η δεύτερη τίτλη. Εκεί έπεσε. Ναι, αλλά εκεί ήταν, στους δεύτερους. Πολλά φιλιά και να είναι καλά. Ζάπινγκ. Α, τι ωραίο, μου άρεσε πολύ την σήμερα κυριακή. Πολύ ωραία. Ναι, η κοπέλα πολύ... με την μπούκλα ήταν πολύ ωραία την Κυριακή. Όπω πόλεμος, παιδιά, ε. Πόλεμος, το ίδιο πλατό, πόλεμος. Καλέ, την αγαπώ την Αταλία. Πολύ ωραία. Είναι από τα πιο ωραία, είναι υποψήφια, είναι πολύ όμορφη. Τι κάνει η γυμναστική, έχει κάνει πολύ ωραία, είχε ωραία πόδια, αλλά το έχει κάνει ακόμα καλύτερο, γιατί τώρα με αυτό το κολλητό τζιν, δες τι ωραίο που είναι. Γυμνάζεται με ένα γυμναστή που θέλει να μου γνωρίσει. Δηλαδή το μισή. Όχι, θέλω να μου το γνωρίσει, να γνωριστούμε όχι για να μου κάνει γυμναστική. Το φανταστήκαμε, Κατερίνα μου. Εγώ μας γυμνάζω εξηγεί. Με τον Κρίς, για να μου το γνωρίσει. Για να βγείτε. Για να βγούμε. Τι κρίμα το παλικάρι. Γιατί τι και είδα ξέρω. Και τι είπε και στο θέμα τώρα που το θυμήθηκα το Σάββατο τι για μένα. Παναγία μου, όταν σου μείνω στο ράφι. Κάτι ξέρω, ζάπινγκ, σε βγάλουμε τα στόκ θα μείνουν πριν το Πάσχα. Δεν μου άρεσε καθόλου. Γιατί? Μου άρεσε. Όχι, δεν ήταν. Είναι, εγώ νομίζω ότι το μπλουζάκι αυτό είναι παλιό βασικά το σχέδιο. Είναι πολύ της μόδας αυτά φέτος. Αλήθεια, ναι, πάλι. Τα vintage, ναι. Αχ, τη ζηλεύω με το φλάτ. Θέλω κι εγώ να βάζω φλάτ. Τι ωραίο που είναι. Λαδί. Όχι, παιδιά, δεν έχει λαδί, Έλενα. Ποιος το είπε, τόσος κόσμος. Δώσ' το, λέγε, σε παρακαλώ. Ζάπινγκ. Άσε με, συγκινήθηκα πάρα πολύ με τη συνέντευξη. Είπε πολύ ωραία πράγματα. Την ιδέα. Δεν την είδα, παιδιά. Άστο. Έχω πάρα πολλά νεύρα, μου έχει δημιουργήσει η Τζόις, τέλος πάντων. Γιατί νεύρα, αφού γιατί είπε για τους χωρισμούς της και αυτά. Την αγαπώ την Τζόις, ναι. Ρε παιδιά. Πολύ ωραία. Και τον ντύσιμο της όμως μου αρέσει πάρα πολύ. Που είναι τύπου μαύρο και έχει κάτι εδώ και έβαλα αυτό το φούξια ροζ. Και το μαλλί της πάει, μου αρέσει που ξέφυγε από το καρέ. Το είχε χρόνια το καρέ, θυμάσαι. Ναι, έχει μακρύ, ναι. Έχει κρατήσει τους κόκκινους τόνους που της πάνε επίσης πάρα πολύ. Τζόις, φιλιά και υποψήφια. Είναι σαν Ταϊβάν TV, δεν την έχουν βάψει σαν Φιλιππινέζα. Μα είναι το ματάκι της Δέσποινας έτσι σχιστό. Όχι, το τραβήσαν λίγο παραπάνω. Άκουσε με λίγο. Η Δέσποινα δεν φοράει τρέσα, έτσι. Η Δέσποινα, νομίζω πως όχι, μπορεί να βάζει καμία καινούργια. Ναι, ρωτάω, γιατί έχει συνεχώς τη χωρίστρα στη μέση. Θα μπορούσαν να την κάνουν και λίγο από εδώ και λίγο από εκεί. Δηλαδή, της και λίγο να τη πέσει μπρο. Ναι, αλλά το κάνει συνέχεια έτσι. Εντάξει, να τη το πούμε, θα αλλάξει. Τη το είπαμε. Νομίζω ότι λίγο πρέπει στο πλάι, ρε παιδί μου. Δηλαδή, πολύ στη μέση χωρίς. Συμφωνώ απόλυτα. Το ρούχο δεν είναι κακό, δεν είναι και πολύ ωραίο. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Και εμένα μου είναι ωραίο. Γιατί είναι casual chic, νομίζω αυτό. Είναι... Πού έχω το πρόβλημα, στο ποτάκι το έχω. Στο ποτάκι το έχει μάλλον. Το έχω στο ποτάκι, κάτι έχω το πρόβλημα. Ζάπινγκ. Μου άρεσε η φούστα. Α, μας άρεσαν σήμερα στοιχεία. Ναι, το άλλο. Εμένα το χρώμα μου άρεσε. Το μαλλί δεν είμαι σίγουρος. Ενώ ναι, μένα, αλλά δεν κάτι γίνεται. Κάπου φεύγει μόνο του. Το μακιγιάζ είναι πολύ ωραίο. Εμένα μου άρεσε, παιδιά, το μαλλί της σήμερα. Θέλω να ανοίγει το πρόσωπό της και ανοίγει και φαίνεται πολύ ωραία. Σαν χρωματισμοί είναι πάρα πολύ ωραία. Ναι, ναι, ναι. Αλλά κάτι σε χαλάει τώρα. Κάτι, δεν είμαι σίγουρος. Και εμένα κάτι, ούτε εγώ είμαι σίγουρη. Ζαμ. Το μαράκι. Καθισμένη στην πολυθρονίτσα της. Το λάθος κραγιόν. Μαντάμ, μαντάμ. Και το μπλουζάκι αυτό είναι λάθος. Όχι, όχι, είναι... Κλείνουμε με κέφι, δηλαδή.